Σε εγώ λίγο θα έχει μετατραπεί η περίθαλψη για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Καθυστερήσεις μηνών παρατηρούνται στα ραντεβού των γιατρών, ενώ αυξήθηκε και η συμμετοχή στα φάρμακα. Έντονα αντιδρούν στο νέο σύστημα και οι γιατροί. Το ρεπορτάζ είναι της Εμιλίας Σταθάκου. Σύγχυση, άγνοια και απογοήτευση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΗ δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων και των γιατρών. Οι ασφαλισμένοι δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά και πληρώνουν περισσότερα για τα φάρμακα και τις εξετάσεις τους, ενώ οι γιατροί στη συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίπτουν τον νέο φορέα και αρνούνται να συνεργαστούν μαζί του. Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης, ο ΕΟΠΗ έχει τεινάξει στον αέρα την υγειονομική περίθαλψη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πρώτη στιγμή είχε διαπιστώσει ότι δεν είχε γίνει μια στρατηγική λειτουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ενώνοντας ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μια λογιστική προσπάθεια η οποία κατέληξε όχι απλώς στον εξορθολογισμό και στη σωστή διαχείριση των οικονομικών, αλλά στην κατάργηση υπηρεσιών. Σήμερα ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει συμμετοχή για να κάνει τις εξετάσεις του, πρέπει να πληρώσει μεγαλύτερη συμμετοχή για να πάρει τα φάρμακα που χρόνια είχε. Περισσότερο από 2 μήνες πρέπει να περιμένει ο ασθενής για να κλείσει ραντεβού σε πολλές βασικές ειδικότητες. Οι ασφαλισμένοι καλούν το 184, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί είναι μεγάλη αναμονή. Ενδοκρινολόγο μου είπατε. Στο υποκατάστημα Γαλατσίου 11 Μαΐου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Τα εργαστήρια του ΙΚΑ δεν έχουν αναλώσιμα υλικά και υπολειτουργούν. Τα προβλήματα όμως υγείας δεν μπορούν να περιμένουν. Οι ασθενείς εξαναγκάζονται να κάνουν τις εργαστηριακές τους εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα και πληρώνουν από τη τσέπη τους τη συμμετοχή. Αυτό εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλασταράκος. Η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στις τέως μονάδες του ΙΚΑ και ΝΕΟΠΗ είναι απελπιστική. Οι ασθενείς στηβάζονται, προσέρχονται λόγω της έλλειψης γιατρών έξω των συμβεβλημένων στις δημόσιες δομές όπως είναι τα νοσοκομεία. Τα εργαστήρια του ΙΚΑ λόγω έλλειψης αναλώσιμων υλικών δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα, τα περισσότερα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να κατευθύνονται έξω σε ιδιωτικά εργαστήρια, ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν από την τσέπη τους τη συμμετοχή που είναι 15%. Φαίνεται ότι εκείνη η σκοπιμότητα που υπάρχει είναι να διαλυθούν οι μονάδες υγείας του ΙΚΑ και ΝΕΟΠΗ, του τέος ΙΚΑ, και να υπάρχουν γιατροί έξω συνεργαζόμενοι, ή εργαστήρια, ή διαγνωστικά κέντρα, μονάδες ιδιωτικές πρωτοβάθμιας φροντίδας και ο ασθενής μόνος του θα πληρώνει το κόστος της υγείας του. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και πληρώνουν ακριβότερα χειρότερες υπηρεσίες. Για όσους όμως πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η κατάσταση αυτή έχει δραματική επίπτωση όχι μόνο στην υγεία αλλά και στη ζωή τους.